Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε περισσότερη οικονομία όσον αφορά τα καλλιντικά σας. Και ιδίως τα καλλιντικά, για παράδειγμα, είναι αυτό το καλλιντικό που υπάρχει σε ένα τέτοιο σωληνάριο. Αυτό το προϊόν είναι γεμάτο αυτή τη στιγμή, δεν είναι προς τα τελειώματα. Πώς όταν έχετε ένα τέτοιο σωληνάριο και υπάρχει προϊόν μέσα και το πιέζετε και δεν μπορείτε να το βγάλετε, πώς μπορείτε να το βγάλετε, να το βάλετε σε ένα δοχειάκι και έτσι να εξοικονομήσετε προϊόν και χρήματα φυσικά. Στο βιντεάκι αυτό θα σας δείξω πώς εκμεταλλεύτηκα 3 προϊόντα μου ομορφιάς, τα οποία τα πίεζα, ήταν σε αντίστοιχο σωληνάριο και δεν έβγαινε με τίποτα το προϊόν. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι ο πάγκος εργασίας μου. Έχω εδώ τα 3 μου προϊόντα, τα οποία θέλω προσωπικά εγώ να ανοίξω, γιατί τα πιέζω και δεν βγαίνει άλλο προϊόν μέσα από αυτά. Έχω εδώ πέρα τα δοχιάκια μου και αυτό που θα χρειαστείτε είναι να καλύψετε με χαρτί τον πάγκο εργασίας σας, να μην λερωθεί κάτι, και ένα ψαλίδι. Αυτά είναι τα μόνο που θα χρειαστείτε. Για να σας δείξω ένα παράδειγμα, εδώ μέσα, σε αυτό εδώ το δοχιάκι, εγώ είχα βάλει το αντιλιακό μου. Είχα ένα αντιλιακό της Johnson's και το δοχιάκι είχε γεμίσει τελείως με προϊόν μέχρι εδώ. Και το χρησιμοποίησα, αυτό είχε για ακόμα 2 φορές, το χρησιμοποίησα το προϊόν αυτό μέσα στο δοχιάκι αυτό 20 φορές. Δηλαδή εκμεταλλεύτηκα 20 φορές περισσότερο το προϊόν μου. Ενώ το πίεζα και δεν έβγαινε άλλο και θα το πέταγα και είναι κρίμα. Λοιπόν, έχω εδώ αυτό το scrub από την Oriflame και όπως μπορείτε να δείτε, να σας το πιέσω κιόλας. Το πιέζω και δεν βγαίνει τίποτα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε προσεκτικά με το ψαλίδι. Θα κόψουμε το προϊόν στη μέση περίπου. Αφού λοιπόν το έχω κόψει έτσι το προϊόν μου, κοιτάω εδώ να δω μήπως έχει κάτι. Παίρνω το δοχιάκι μου. Επίσης ξέχασα να σας πω ότι μπορεί να χρειαστούμε μπατονετούλες, θα δείτε γιατί. Βάζω μέσα την μπατονετούλα μου και με τα τυχώματα τα τρίβω για να βγει το προϊόν. Παίρνετε την μπατονετούλα και κάνετε αυτή τη δουλειά. Είναι λίγο χρονοβόρο, αλλά ιδίως άμα έχετε δώσει πάρα πολλά λεφτά για ένα προϊόν, πιστεύω ότι αξίζει. Κοιτάξτε εδώ πόσο πολύ πήρα. Λοιπόν, έχω τελειώσει με το scrub προσώπου μου. Δείτε πόσο προϊόν υπάρχει στο βαζάκι μου. Αυτό το προϊόν είναι τουλάχιστον για 4 χρήσεις. Το βιδώνετε καλά. Κατά προτίμηση γράφετε πάνω τι είναι. Και φυσικά την ημερομηνία λήξης, άμα τη γράφει το προϊόν, άμα δεν τη γράφει, την υπολογίζετε εσείς από μόνοι σας, αναλόγως πότε ανοίξατε το προϊόν κλπ. Οπότε πάμε τώρα να ανοίξουμε με τον αντίστοιχο τρόπο, που είναι ακριβώς το ίδιο σωληνάριο, αυτή την κρέμα χεριών. Ανοίγω το δοχείο μου, παίρνω την κρέμα μου και την κόβω περίπου στη μέση του σωληναρίου και λίγο πιο πάνω. Παίρνω το πάνω μέρος, παίρνω και μια μπατονετίτσα. Καταρχάς το πιέζω. Ωραία, βγήκε κάποιο προϊόν και με την μπατονετίτσα μου, άμα μπορείτε να δείτε, μπαίνω μέσα στα τυχώματα και βγάζω ό,τι προϊόν έχει απομείνει. Πηγαίνω στο κάτω της κρέμας και ελπίζω να μπορέσετε να το δείτε, αλλά υπάρχει πάρα πολύ προϊόν, οπότε θα προσπαθήσω να το πιέσω και να το βάλω μέσα στο δοχιάκι μου. Ιδίως εδώ προς το στόμιο του σωληναρίου μαζεύεται πάρα πολύ προϊόν, όπως μπορείτε να δείτε. Αυτό εδώ είναι όλο το προϊόν που υπήρχε στα τυχώματα της κρεμούλας, την οποία όσο και να την πίεζα δεν έβγαινε άλλο προϊόν. Αυτό είναι τουλάχιστον 20 χρήσεις προϊόντος, πάρα πολύ καλό, και η κρεμούλα αυτή ήταν στα 100 ml. Οπότε μπόρεσα να βγάλω κάποια έξτρα ml τα οποία δεν θα χρησιμοποιούσα. Βιδώνω και αυτό το σωληνάριο και είναι έτοιμη και η κρεμούλα χεριών. Πάμε τώρα στο πιο δύσκολο προϊόν να ανοιχτεί. Λέω δύσκολο γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω ξανανοίξει ποτέ τέτοια συσκευασία. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα το ανοίξουμε. Καταρχάς, επειδή αυτό ξεβιδώνει το πορτοκαλί, το βγάζω και παίρνω το προϊόν που έχει εδώ πέρα στο στόμιο. Δείτε εδώ πόσο προϊόν έχει μαζευτεί γύρω από το στόμιο, το οποίο πολύ πιθανόν και να μην άφηνε το υπόλοιπο προϊόν του σωληναρίου να κατέβαινε προς τα κάτω. Θα καθαρίσω λίγο και την τρυπούλα εδώ πέρα και θα προσπαθήσω πάντα με πολύ προσοχή να ανοίξω το προϊόν μου.
Λοιπόν, το κατάφερα και το άνοιξα. Με ζόρισε αρκετά αυτή η συσκευασία γιατί είναι πιο σκληρή και πιο ανθεκτική. Και πολύ προσοχή, μη σπάσετε το ψαλίδι σας. Εγώ το έκοψα από εδώ μέχρι τη μέση και από εδώ μέχρι τη μέση και μετά το έστριψα με δύναμη και άνοιξε. Οπότε πάμε να βγάλουμε και αυτό το αντιλιακό σώματος. Μπορείτε να βάλετε και το δάχτυλό σας μέσα από την τρυπούλα και να το γυρίσετε και έτσι να μείνει στο καθαρό πάντα δάχτυλό σας αρκετό προϊόν, το οποίο να το βγάλετε και να το βάλετε προσεκτικά μέσα στο δοχιάκι σας. Τελείωσα λοιπόν και με το αντιλιακό μου, με ζόρισε λίγο γιατί σε αυτή τη συσκευασία έπρεπε να βάλω τα δάχτυλά μου μέσα, τα καθαρά φυσικά δάχτυλά μου για να βγάλω το προϊόν. Και αυτό το προϊόν, έστω ότι είμαστε στην παραλία με το μπικίνι μας, θα μας βολέψει για μία χρήση. Οπότε είναι σούπερ. Εγώ προσωπικά από αυτή την περίοδο δεν πηγαίνω για μπάνιο και θα το χρησιμοποιώ αφού είναι για το σώμα, στο λαιμό και στα χέρια μόνο, γιατί χρησιμοποιώ άλλα για το πρόσωπο. Πιστεύω όλο αυτό το προϊόν εδώ μέσα θα μου κρατήσει τουλάχιστον 6-7 φορές, οπότε είναι μια χαρά οικονομική. Και αυτό εδώ είναι το τελικό αποτέλεσμα για 3 προϊόντα. Εσείς φυσικά μπορείτε όσα θέλετε να φτιάξετε, ανάλογα πόσα σωληνάρια έχετε. Εδώ πέρα είναι το scrub. Έχω γράψει τι είναι και από ποια εταιρεία είναι. Χρησιμοποίησα αυτά εδώ τα αυτοκολλητάκια και το έκοψα σε κυκλικό σχήμα. Και αυτά εδώ σε τετραγωνάκια. Και το χρησιμοποίησα αυτό εδώ τα αυτοκόλλητα, τα βρίσκεται στα τζάμπου, είναι πάρα πολύ φθηνά. Και χρησιμοποίησα το ψαλίδι μου για να τα φτιάξω αυτά και να στείλω φυσικά. Εδώ πέρα είναι η κρεμούλα των χεριών μας. Και εδώ είναι το αντιλιακό, το οποίο μπορώ να σας πω είναι το πιο βαρύ από όλα. Οπότε αυτό, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτό συγκεκριμένο το προϊόν, γιατί έσωσα πάρα πολύ προϊόν, το οποίο θα το πέταγα μαζί με το κοντέινερ που θα πέταγα. Εδώ πέρα σας έχω κάποια άλλα παραδείγματα προϊόντων στα αντίστοιχα σωληνάρια, όπου μπορείτε να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο που σας έδειξα. Αυτό ήταν λοιπόν το κόλπο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Έτσι έχω τα 3 μου προϊόντα εδώ πέρα, τα οποία μπορώ να πω ότι πιάνουν και πολύ λιγότερο χώρο από τα 3 μεγαλύτερα που σας έδειξα, οπότε κάνουμε και εξοικονόμηση χώρου, εκτός από εξοικονόμηση χρημάτων. Οπότε ναι, γράψτε μου στα σχόλια από κάτω τη γνώμη σας και άμα έχετε δοκιμάσει αυτή τη μέθοδο και άμα σας βόλεψε. Εμένα προσωπικά με έχει βολέψει πάρα πολύ, το κάνω με όλα μου τα προϊόντα που έχουν τελειώσει, σε εισαγωγικά τελειώσει και είναι σε σωληνάριο, τα βάζω όλα σε τέτοια βαζάκια και με έχει βολέψει προσωπικά πάρα πολύ. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενό μου βιντεάκι. Φιλιά πολλά!